Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Καλπάκη. Κύριε Καλπάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που αυτές τις δύσκολες ώρες που ζούμε όλοι είστε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Καρυπίδη. Πράγματι, είναι μια ανίποτη τραγωδία, μια εθνική τραγωδία. Και είναι δύσκολο να πεις πολλά λόγια αυτές τις στιγμές, αυτές τις δραματικές στιγμές του πένθους. Τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα, πολλοί από αυτούς μάλιστα και νέοι άνθρωποι, τη συμπαράστασή μας και τις ευχές μας για ανάρρωση σε όσους είναι τραυματίες και φυσικά ένα μήνυμα και προς τους πολίτες και έμπρακτη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Είδαμε χθες άλλωστε συγκινητικές στιγμές να σειραίουν πολλοί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι για την αιμοδοσία. Είναι δύσκολες, πραγματικά πολύ δύσκολες οι στιγμές. Και αυτό το οποίο είπε και πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας, που επισκέφτηκε το μηχανοστάσιο της Τρενοσέ του Ρέντι, αυτό που οφείλουμε είναι να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι, ναι, και καμία ευθύνη να μην κρυφτεί. Άκουσα και χθες τον Αλέξη Τσίπρα να λέει: σεβασμός στους νεκρούς σημαίνει σεβασμός στην αλήθεια. Και ο κόσμος θέλει την αλήθεια. Και πρέπει να συνδράμετε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Πού έχετε καταλήξει, έχετε έτσι κάποια πρώτα αποτελέσματα? Εντάξει, ακόμη ψάχνουμε τους νεκρούς μας, ακόμη τους θρηνούμε, ακόμη έχουμε αγνοούμενους. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Υπάρχουν εγκληματικές παραλήψεις. Εμείς τα αναδεικνύουμε από πέρυσι αυτά, έτσι όπως μας τα κατέθεταν οι εργαζόμενοι. Έτσι. Και τα πρωτοσέλιδα που έλεγα πριν της εφημερίδας Συνταχτών επιβεβαιώθηκαν με τον τραγικότερο τρόπο. Δεν είναι κάτι το οποίο μας έκατσε ξαφνικά, κύριε Καλπάκη. Ναι, κύριε Καρυπίδη, το χρέος μας είναι να εσκύψουμε πάνω σε αυτά τα αίτια, προκειμένου να μην ξανασυμβεί ποτέ μια τέτοια τραγωδία. Και δυστυχώς, με όσα έχουμε ακούσει από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσα είπαν και σήμερα στη συνάντηση που είχε μαζί τους ο Αλέξης Τσίπρας, όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια τραγωδία προαναγγελθήσα. Έτσι. Το Σεπτέμβριο του 2021 είχαν κάνει εξώδικο οι εργαζόμενοι προς το Υπουργείο Υποδομών και Εργασίας, προς τον ΟΣΕ και στην Ρυθμιστική Αρχή σχετικά με τις καθυστερήσεις που υπήρχαν σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα επιδομής, δηλαδή την τηλεδιοίκηση και τα φωτοσύματα. Πήραν την απάντηση ότι σε 5 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Μετά από 5 μήνες, το Φεβρουάριο, επανήλθαν οι εργαζόμενοι, από ό,τι μας είπαν, με νέο εξώδικο. Για άλλους 5 μήνες δεν έγινε τίποτα. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 υπήρξαν, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκτροχιασμοί αμαξοστοιχειών. Έγινε 3ο εξώδικο από την πλευρά των εργαζομένων και η απάντηση που έλαβαν τότε από τον ΟΣΕ ήταν ότι είναι ψεύδι και ότι υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Και φυσικά είχαμε και την παρέτηση του υπεύθυνου του έργου της τηλεδιοίκησης, ο οποίος στην επιστολή παρέτησής του είχε εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του με τη διοίκηση του ΟΣΕ σχετικά με αυτά τα έργα. Άρα οι προειδοποίησεις είχαν υπάρξει από καιρό από την πλευρά των εργαζομένων. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπήρξε αποτέλεσμα και οι προειδοποίησεις και τα εξώδικα απαντήθηκαν με εξώδικα από πλευράς του Υπουργείου. Το θυμίζω και αυτό, έτσι, κύριε Καλπάκη. Και τώρα έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, κύριε Καρυπίδη, αυτές οι μέρες είναι μέρες πένθους. Και θα πρέπει όλοι να το σεβαστούμε αυτό και να σταθούμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση με σεμνότητα πάνω απ' όλα, με σεβασμό, με τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που πεθούν, στους ανθρώπους που είναι τραυματίες. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πεις πολλά περισσότερα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να μείνει στο σκοτάδι. Ευθύνες υπάρχουν εκεί, η συζήτηση για τις ευθύνες θα γίνει αναλυτικά τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην ξανασυμβεί
κάτι τέτοιο, να μην ξανασυμβεί κάτι τόσο τραγικό. Αυτό είναι το χρέος μας. Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθος, όπως είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα. Διότι καταρχήν στέλνει το μήνυμα στην κοινωνία ότι η ασφάλεια εκατοντάδων. Κύριε Καλπάκη, ακούστε λίγο κάτι. Με σεβασμό στους νεκρούς, είπαμε ακόμη ψάχνουμε ανθρώπους μας. Ακούστε λίγο κάτι. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε. Θα πρέπει να λειτουργήσει η χώρα. Να πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μας. Μπορώ εγώ το παιδί μου να το βάλω στο τρένο αύριο? Έκανα ένα ερώτημα. Διότι μέχρι ένα σημείο υπάρχουν αυτά τα αυτόματα συστήματα. Τα λέγαμε πριν με τον εκπαιδευτή μηχανοδηγών, που είναι συνταξιούχος άνθρωπος, διετέλεσε και διευθυντής Υπουργείου επί Πασόκ σε υπουργό σχετικό με τις μεταφορές. Και μας είπε φοβερά πράγματα. Ο κύριος Ρέπας λέει τους έδιωξε όλους τότε. Εγώ ήμουν εκεί και τους έδιωξε. Έχει ευθύνες από τότε που γύμνωσαν τον οργανισμό. Από 5.000 λεπτού ήταν, φτάσαμε στους 700. Εγώ το παιδί μου αύριο μπορώ να το βάλω, αν θα ταξιδέψει, ξέρω εγώ, από τη Λάρισα και προς τα πάνω. Μετά από αυτό που βλέπω, μετά από αυτό που ακούω, να πηγαίνουν τα τρένα τυφλά, όταν όλη η Ευρώπη και όποιο λάθος ανθρώπινο να γίνει, αυτοματοποιημένα τα τρένα κινητοποιούνται, όταν έχουμε δώσει δεκάδες, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια και δεν έχουν αξιοποιηθεί, δισεκατομμύρια σε δίκτυα, βαγόνια και δεν έχουν αξιοποιηθεί, τι να πω εγώ στο παιδί μου? Αφήστε με εμένα, το παιδί μου τι να το πω? Γιατί νέα παιδιά θρυνούμε. Κύριε Καρυπίδη, αυτό το οποίο λέτε νομίζω ότι είναι το αίσθημα, αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, έτσι, το οποίο υπάρχει σε όλους τους πολίτες. Και εγώ άλλωστε ταξιδεύω με το τρένο Αθήνα-Βέρεια, Βέρεια-Αθήνα. Είναι ένα μέσο, δηλαδή, αυτή η γραμμή την οποία τη χρησιμοποιώ συχνά. Επομένως, έχω και εγώ ίδια εμπειρία αυτού του αισθήματος το οποίο ανασφάλειας και ανησυχίας το οποίο εκφράζεται. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας έλεγα και πριν ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στη λογική ενός ανθρώπινου λάθους όπως αυτό που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, διότι δεν μπορείς να αφήνεις την εντύπωση, να στέλνεις το μήνυμα ότι η ασφάλεια τόσο πολλών ανθρώπων, ότι μάλλον δεν υπάρχουν κλίδες ασφαλείας από συστήματα προκειμένου, αν υπάρξει το λάθος, να το αποτρέψει ή να το περιορίσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ πέρα έχουμε, ξεκίνησε το 2018 η ανάταξη του δικτύου με την διπλή ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης. Έχουμε μια εργολαβία από τον Μάρτιο του 2019 για τα έργα επιδομής, δηλαδή για τη τηλεδιοίκηση και για τα φωτοσύματα. Είχαν γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τον εργολάβο και με τον κίνδυνο έκπτωσης για τον εργολάβο εφόσον δεν παραδώσει το έργο. Και υπήρχαν όλα τα χρονοδιαγράμματα ώστε να παραδοθεί το έργο το 2020. Εκεί είμαστε το 2023 και δεν έχει γίνει τίποτα. Και έχουν στείλει τρεις φορές εξώδικο οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς. Να ξεκινήσω με τον Νίκο τον Σπιτσέρη από την Ανατολική Μακεδονία και Θρακία. Έλα, Νίκο. Κύριε Καλπάκη, οι ευθύνες της πρώτης κυβέρνησης είναι αυτονόητες. Άλλωστε δεν είναι μια νέα κυβέρνηση. Κυβερνά 3,5 χρόνια, εκπνέει τετραετία. Αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, η ιδιωτικοποίηση, παρά το γεγονός ότι ήσταν κάθετα αντίθετη ως κόμμα, φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων τότε. Μήπως κάτι τότε δεν έγινε όπως θα έπρεπε, πληρώνουμε τα επίχειρα? Καταρχήν, κύριε Σπιτσέρη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΣΕ, που είναι τα δίκτυα, οι ράγες, οι σταθμοί. Είναι στο κράτος αυτά. Είναι στο κράτος. Είναι στο κράτος, είναι σε δημόσιο έλεγχο. Δεν είναι. Άρα η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα συστήματα είναι μια συζήτηση που αφορά το δημόσιο. Δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΣΕ. Αυτό το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί είναι τα βαγόνια, είναι τα τρένα. Είναι που το πλέον λέγεται Hellenic Train. Το μεταφορικό έργο έχει ιδιωτικοποιηθεί. Το μεταφορικό. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω και σε αυτό το ζήτημα. Το ένα είναι ότι τα δίκτυα, τα οποία είναι οι υποδομές, οι οποίες είναι δημόσιες, το θέμα είναι ότι έχουν γίνει σχεδόν μηδενικές επενδύσεις αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ή γίνονται επενδύσεις
όχι εκεί όπου ζητούσαν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα 2 χρόνια με τα εξώδικά τους και με τις συνεχείς παρεμβάσεις τους για τα ζητήματα ασφάλειας, ειδικά τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια που είχαν εμφανιστεί πάρα πολλά περιστατικά. Και το δεύτερο είναι ότι έχει να κάνει με μια εταιρεία ιδιωτική η οποία αναλαμβάνει ένα έργο. Το ζήτημα είναι ένα κράτος, μια πολιτεία που ο στόχος της είναι να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Τι όρους και τι προϋποθέσεις βάζει. Γιατί είναι άλλο να έχεις υποχρέωση, όπως είχε μέχρι πρότινος η Hellenic Train για επενδύσεις 750 εκατομμυρίων ευρώ από την προηγούμενη κυβέρνηση, και άλλο να έχει υποχρέωση για επενδύσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ, που τις μείωσε ο κύριος Καραμαλής κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, υπάρχουν επιλογές σε ό,τι είναι να κάνεις. Είτε από τη μία πλευρά, που έχει να κάνει με τα δημόσια δίκτυα και την υποβάθμιση που έχουν υποστεί, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα. Δήμητρα Μακρύ, Κεντρική Μακεδονία, όλα Δήμητρα. Κύριε Καλπάκη, επειδή μας είπατε ότι χρησιμοποιείτε το τρένο και επειδή μερικές φορές χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες να είμαστε λίγο πιο ενεργοί σε αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, είχατε εντοπίσει το πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση των τρένων? Το είχατε πει ποτέ σε κάποιον άλλον? Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πρώτα πολιτικά και μετά θα σας μιλήσω και από μια προσωπική εμπειρία που είχα το καλοκαίρι. Πολιτικά, αυτά τα 3,5 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα του σιδηροδρόμου το έχει αναδείξει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή, στον κύριο Καραμαλή, δεκάδες ανακοινώσεις και δηλώσεις των αρμόδιων τομεαρχών, του Νίκου Παπά, του Χρήστου Γιαννούλη, Μαρλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ό,τι είχε να κάνει με τα εργασιακά ζητήματα, τα οποία συνδέονται βεβαίως και με τα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Οι απαντήσεις οι οποίες παίρναμε ήταν, θα έλεγα, ας πούμε, μια πλήρης αδιαφορία από την πλευρά του κύριου Καραμαλή. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε ερώτηση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Καραμαλής έλεγε: είναι ντροπή σας να θέτετε ζητήματα ασφάλειας και να ανακαλέσετε. Ενώ ήξερε ότι από τις 15 του Φλεβάρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πάει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τις παραλήψεις που έχουμε στο σιδηρόδρομο. Έτσι, το ξέρετε και αυτό, κύριε Καλπάκη, το έχετε δει. Σωστό, κύριε Καρυπίδη. Και άλλο παράδειγμα θα σας πω που θυμάμαι. Στις 20 Φλεβάρι ο Νίκος Παπάς είχε κάνει δήλωση ότι στη Λαμία χτίζεται γέφυρα πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή και δεν έχουν πάρθει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, έστω με μια προσωρινή διακοπή των δρομολογίων, όσο κρέμεται ο γερανός με τα οικοδομικά υλικά που χτίζει τη γέφυρα. Μία μέρα πριν από την τραγωδία, στις 28 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν, έπεσε καλώδιο 25.000 βολτ πάνω στο Intercity. 450 επιβάτες ήταν μέσα. Μόνο δηλαδή, είχαν γίνει 3 εκτροχιασμοί μόνο το διάστημα Αύγουστος με Σεπτέμβριο του 2022. Και με το πρώτο χιόνι θυμάμαι που ακινητοποιήθηκαν, πάγωσαν οι επιβάτες, έσβησε η μηχανή. Το θυμάστε αυτό? Εγώ και αυτό. Η εμπειρία προσωπική που έχω είναι η πιο πρόσφατη, ενώ αρνητική εμπειρία. Που, εντάξει, τώρα μπροστά σε αυτή την τραγωδία που έχει συμβεί, τώρα τι να συζητάει ο καθένας, τι να λέμε τώρα. Αλλά και όχι μόνο εγώ, αλλά και από πολλούς με τους οποίους συνομιλώ, ότι και σε ό,τι έχει να κάνει με καθυστερήσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με βλάβες και με πολύ ωραίες αναμονές, με λεωφορεία να έρχονται να μας παίρνουν, να παίρνουν τους επιβάτες και να μεταφέρουν στον προορισμό, τα προβλήματα ήταν γνωστά. Και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω ότι όσοι ταξιδεύουν το τρένο έχουν εισπράξει αυτή την αίσθηση της κατάρρευσης των σιδηροδρόμων. Τώρα μπροστά σε αυτή τώρα, τι να λέμε, οι προσωπικές μας εμπειρίες τώρα, αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια τραγωδία τώρα, με ένα δράμα. Δεν είναι τώρα το θέμα τι έχει περάσει ο καθένας, τι έχει ζήσει. Το θέμα είναι τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, πώς θα αναδειχθούν τα αίτια και ευθύνες προκειμένου να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Γιώργος Χονδρόπουλος, και να κλείσουμε. Έλα, Γιώργο.
Κύριε Καλπάκη, κάνατε μια αναφορά ήδη στην αρχή της συνέντευξης. Απλά θα ήθελα να σας ξαναρωτήσω, έτσι να ρίξουμε λίγο περισσότερο, να ακούσω βασικά την άποψή σας για το τι σημαίνει για εσάς η παραίτηση του κυρίου Καραμανλή και ουσιαστικά, αν θέλετε, επιγραμματικά ένα, δύο, τρία βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε. Κοιτάξτε, κύριε Χοδρόπουλε, νομίζω ότι ο κύριος Καραμανλής γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε. Και επίσης και ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε ο κύριος Καραμανλής. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κάθε ένας και η κάθε μια που παρακολουθεί αυτή την μακάβρια συζήτηση που γίνεται από χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο άμεσα θα πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου, χωρίς να είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση σοκ όλοι μας, έτσι. Να μπω πιο αναλυτικά σε λεπτομέρειες ή σε μια τεχνική συζήτηση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που ταξιδεύουν με το τρένο. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν όλα τα έργα, τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν, ώστε να υπάρχουν αυτά τα σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης. Αυτό είναι το ελάχιστο, το πρώτο που πρέπει να γίνει χθες, για να το πω πολύ απλά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει ένα σοβαρό σχέδιο επενδύσεων στους σιδηροδρόμους, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση, σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό. Χθες, 1η Μαρτίου, βγήκε ότι προσλαμβάνουν με εξαμηνίες συμβάσεις, δηλαδή χωρίς τη στοιχειώδη εκπαίδευση, σταθμάρχες, με 6 μήνες. Αποψηλωμένο από προσωπικό το σύστημα. Και φυσικά οι ιδιώτες να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να μην υπάρχει ένα κράτος το οποίο συνεχώς να κάνει παραχωρήσεις σε βάρος εν τέλει αυτών όσων ταξιδεύουν και την και τις ασφάλειάς τους με το τρένο. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κύριε Καλπάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.